Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της με τον Ευάγγελο Ρασόπουλο. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια φορά πάλι μαζί θα αναλύσουμε ένα πολύ δύσκολο θέμα σήμερα τη Σύνοδο της Κρήτης, που έγινε πέρσι το 2016 και θα δούμε και θα σχολιάσουμε μαζί τις αποφάσεις ό,τι απορίες έχετε θα μπορέσετε να μας τις διατυπώσετε και εμείς θα, θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της ώρας να τις απαντήσουμε οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι στην σελίδα μας στο facebook ο λόγος της ορθοδοξίας μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο email μας radio Τελεία ή στα τηλέφωνά μας 2313 022 040 ξαναεπαναλαμβάνω το τηλέφωνο για να προλάβετε να το σημειώσετε 2313 022 040 και για σήμερα θα δώσουμε μια αγιορήτικη συνταγή δώρο, μια υπερτροφή για αυτούς που θα πάρουν τηλέφωνο και θα κάνουμε μια κλήρωση ε, ...από αυτούς που θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Το email μας το επαναλαμβάνω πάλι... ...για να μπορέσετε να το σημειώσετε... ...radio-eoelas.org Και ερχόμαστε στο θέμα μας λίγο... ...και θέλω λίγο την προσοχή σας... ...γιατί αυτή η Σύνοδος Κρήτης... ...έχει διχάσει όλο τον Ελληνισμό... ...έχει διχάσει τους Ορθοδόξους και έχει προκαλέσει σάλο σε πάρα πολλές κοινότητες ανθρώπων για τις αποφάσεις της. Γιατί συνεκλήθη αυτή η σύνοδος. Συνήθως στην ιστορία της Εκκλησίας μας συγκαλούνται σύνοδοι για να κατεδικαστεί μια αίρεση. Αυτό σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε. Θα μου πείτε δεν υπήρχαν αιρέσεις για να καταδικαστούν. Υπήρχαν πάρα πολλές αιρέσεις για να καταδικαστούν. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες αιρέσεις. Είχαμε, έχουμε τον οικουμενισμό, έχουμε την παθρησκεία, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να καταδικαστούν. Αλλά η Σύνοδος δεν ασχολήθηκε καθόλου με αυτό το θέμα. Αντιθέτως, έκανε το αντίθετο. Δικαίωσε όλες τις αιρέσεις. και θα τις δούμε μία-μία σιγά-σιγά και θα τις αναλύσουμε. Να δούμε όμως λίγο ένα παρασκήνιο από αυτή τη συνόδου. Γιατί και το παρασκήνιο πολλές φορές μας δίνει μια γεύση το τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα. Αυτή η σύνοδος ονομάστηκε Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και δεν επιλέγει όρος Οικουμενική Σύνοδος. Γιατί δεν επελέγει ο όρος Οικουμενική Σύνοδος. Δεν επελέγει ο όρος γιατί. Κάθε μία σύνοδος που θεωρεί τον εαυτό της Οικουμενική οφείλει να αναγνωρίσει τις προηγούμενες συνόδους που έχουν συγκληθεί και να διαβάσει τα πρακτικά της και να πει ακολουθώντας εκείνες τις συνόδους εμείς σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε. Επειδή όμως αυτό το πνεύμα δεν ήθελαν να το συνεχίσουν, ήθελαν να πάνε σε άλλο πνεύμα τη σύνοδο, οπότε δεν επέλεξαν τον όρο Οικουμενική και τον ονόμασαν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Για να δούμε τώρα, ήτανε Μεγάλη Σύνοδος αυτή, δεν ήτανε, γιατί πολλές εκκλησίες διαφόρων χωρών δεν συμμετείχαν. Και όπως είπαμε δεν την ονόμασαν οικουμενική γιατί έπρεπε να καταδικαστούν σε αυτή οι αιρέσεις. Και αυτοί δεν ήθελαν να το κάνουν αυτό. Και ποιος την επέλεξε αυτή την ονομασία. εδώ είναι το θέμα. Ποιος επιλέγει την ονομασία. Συνήθως επιλέγει την ονομασία ή τέλο πάντων απορρέει η ονομασία από το πνεύμα της συνόδου. ονομασία όμως αυτή, όλος παραδόξους είχε προεπιλεγεί έξι χρόνια πιο μπροστά. Και από ποιον? Από την κυρία Ελισάβετ Προδρόμου. Και θα μου πείτε τώρα αυτή ποια είναι η κυρία Ελισάβετ Προδρόμου. Η κυρία Ελισάβετ Προδρόμου υπήρξε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Δρισκευτικών Ελευθεριών της Αμερικανικής Βουλής και μέλος και σύμβουλος της Επιτροπής του Πατριαρχείου Αφετέρου μέλος δε της CIA και της CIA της CIA της, Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και θα μου πείτε ένα τέτοιο άτομο τι δουλειά έχει μέσα στη Σύνοδο και όμως αυτό το άτομο επέλεξε την ονομασία την επέλεξε 6 χρόνια πιο μπροστά και καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου ήταν παρούσα η κυρία Προδρόμου και με παρεμβάσεις της κατήφθηνε τα πράγματα εκεί που ήθελε για του λόγου του αληθές. Σε ένα συνέδριο που έγινε στο Ελληνόη των Ηνωμένων Πολιτειών το 2007 σχεδόν 10 χρόνια πιο μπροστά 9 χρόνια για την ακρίβεια με θέμα έγινε αυτό το συνέδριο είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με θέμα ανάγκη για μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Βλέπετε, διοργανώνει η CIA η συνέδρια για την ανάγκη μια αγία και μεγάλη συνόδου. Μπορείτε να καταλάβατε το πνεύμα τη συνόδου τώρα, μόνο από αυτά τα παραλυπόμενα που σα λέω, τα παρασκήνια. Και σε αυτό το συνέδριο η κυρία Προδρόμου είπε το εξή. Πρέπει να γίνει μια σύνοδο των Ορθοδόξων. Για τρει λόγου. Κρατήστε αυτού του τρει λόγου θα δείτε γιατί έγινε η σύνοδος. Και αν σταματούσα εδώ την εκπομπή με μόνο αυτού του τρει λόγου κυρία Προδρόμου, ε, θα καταλαβαίνατε το ποιόν τη συνόδου και το περιεχόμενο το τι αποφασίστηκε. Ποιος είναι ο πρώτος λόγος για να κατανοήσουν οι Ορθόδοξοι οι Χριστιανοί τους, τις άλλες ομολογίες, τις άλλες θρησκείες τι άλλε δόξες του ετεροδόξου, όπω λένε τώρα, ευγενικά του αιρετικού. Να κατανοήσουμε. Τι χρειάζεται να κατανοήσει ένα χριστιανό τον αιρετικό. Δεν χρειάζεται κάτι να τον κατανοήσει. Την κατανόηση τη χρειάζεται ο αιρετικό τη Ορθοδοξία. Αυτό χρειάζεται να κατανοήσει και να γνωρίσει την Ορθοδοξία. Ο δεύτερο λόγο. Να συμβιβαστούν οι Ορθοδοξοί. Το ακούσατε? Να συμβιβαστούν με τι άλλε δόξε, με τι άλλε ομολογίε, με τι άλλε θρησκείε, με, με όλου ερετικούς. Και τρίτον να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πραγματικότητας της παγκόσμιας θρησκευτικής ετερότητας, Δηλαδή, να συμμετέχουμε όλοι οι χριστιανοί, κυρίως οι Ορθόδοξοι, στο να διαμορφωθεί μια πραγματικότητα παγκόσμιας θρησκευτικής ετερότητας, Δηλαδή, να συμβάλλουμε ώστε να υπάρχει τη θρησκευτική ετερότητα σε όλο τον κόσμο. Μα ο Χριστια... η Ορθοδοξία, ο χριστιανισμό. δεν συνέβαλε σε αυτό το πράγμα. Όταν οι Απόστολοι βγήκαν και κήρυξαν, δεν κήρυξαν την ετερότητα κήρυξαν τον ένα Άγιο Τριαδικό Θεό που σε αυτόν έπρεπε να προσπέσουν όλοι οι άνθρωποι για να σωθούν. Δεν είπανε, α, πολύ όμορφη ετερότητα, ο καθένα κρατήσει τη θρησκεία του και εμεί τη δική μας. Και θα προσπαθήσουμε να συμβιώσουμε όλοι μαζί σε αυτό το κλίμα καλά. Αυτές ήταν οι τρεις αποφάσεις, οι τρεις αιτίες που η κυρία Προδρόμου επέβαλε να γίνει αυτή η σύνοδος. Αυτή η σύνοδος είχε προαποφασιστεί πολλά πολλά χρόνια πιο μπροστά. Μετά την αλλαγή του ημερολογίου του 1920 ήδη το είχε προλυάνει στην εγκύκλειό του και σε προηγούμενες εκπομπές σας έχω αναφέρει αυτή την εγκύκλιο θα την, θα την, αναφέρουμε πολύ συχνά θα την βρίσκουμε αυτή την εγκύκλιο είναι ουσιαστικά το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών η εγκύκλιο του Δωροθέου Προύσης που ως το ποτηρητού του θρόνου του Κωνσταντινούπολη το 1920 έστειλε αυτή την εγκύκλιο την επιστολή στα άλλα πατριαρχία και όχι μόνο στα άλλα πατριαρχία αλλά και στους αιρετικούς παπικούς προτεστάντες μονοφυσίτες σε όλους τους αιρετικούς όπου τους ονομάζει Αγία, Αγίες Εκκλησίες και εκεί προτείνει τρόπους να βρούνε και να συνεννοηθούν και να συνεπάρχουν αρμονικά χωρίς ο ένας να διεκδικεί την αλήθεια για τον άλλον. Αυτή η κύκλιος λοιπόν είναι όπως σας είπα το Ευαγγέλιο των Οικουμενιστών. Και το τι είναι αυτή η σύνοδος δεν θα το ορίσουμε πάντα εμείς, το ορίζουν και μόνοι τους. Ο Αλβανίας ο Αναστάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας ο Αναστάσιος, περιγράφει σαφέστατα την αυτή η σύνοδος σε συνέντευξη τύπου που έδωσε πρώτη συγκλήσεως της Συνόδου. Είπε επιλέξει, είναι κάτι εντελώς νέο και πρωτόγνωρο, το οποίο έρχεται να εξυπηρετήσει την είσοδο της Ορθοδοξίας στη νέα εποχή μία-μία τις λέξεις. Είναι εντελώς νέο και πρωτόγνωρο. Γιατί εντελώς νέο και πρωτόγνωρο. Δεν έχουμε εμείς συνόδους οι οποίες έχουν καθιερώσει τον τρόπο λειτουργίας των αυτών των συνόδων. Τον τρόπο λειτουργίας και πώς συμπεριφερόμαστε έναντι των ερωτικών. Γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε ένα εντελώς νέο και πρωτόγνωρο. Πού το στήριξαν. Πού υπάρχει αυτό το θεμέλιο για να το θεμελιώσουν σε ποια προηγούμενη πατερική διδασκαλία. Για να μην χρειαστεί λοιπόν να το θεμελιώσουν πουθενά και να το στηρίξουν πουθενά, λέει κάνουμε κάτι εντελώς νέο και πρωτόγνωρο. Βλέπετε, εισάγουν τα δικά τους θέματα και πάμε το οποίο έρχεται λέει να εξυπηρετήσει την είσοδο της Ορθοδοξίας στη νέα εποχή όταν ακούτε τη λέξη νέα εποχή να καταλάβετε μασονία τα νεοεποχήτικα και που συνήθως το new age που χρησιμοποιείται ως αγγλικός όρος είναι δάκτυλος της μασονίας Σπρώχνει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση το new age είναι η παθρησκεία το new age είναι ο οικουμενισμός η νέα εποχή λοιπόν τα νεοεποχήτικα δόγματα έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή η σύνοδος. Βλέπετε τα λένε και μόνοι τους. Και ξαναεπανέρχομαι τώρα σε δηλώσεις του κυρίου Βαρθολομέου, του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολος, ο οποίος μετά τη λήξη των εργασιών τώρα αυτός, λέει ε, η σύνοδος αυτή βαδίζει στην οδό που χάραξε η σύνοδος η εγκύκλειος του 1920 βλέπετε αυτή η κύκλος του 1920 θα τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας από τότε, από το 1920 τη βρίσκουμε και πάλι μπροστά μας λέει βαδίζει στο δρόμο που χάραξε αυτή η εγκύκλιος του 1920 και εργάζεται με όλες του τις δυνάμεις συνεχίζει ο κύριος Βαρθολομέος για την οικουμενική πανχριστιανική ενότητα οικουμενική πανχριστιανική ενότητα δεν είπε στα πλαίσια της Ορθοδοξίας, δεν είπε στα, πλέγμα, στα πλαίσια του Ορθού Δόγματος, αλλά μια ενότητα πανχριστιανική. Τώρα, κάθε χριστιανός όπως νοεί τον Χριστό, όπως αυτός τον φαντάζεται ή όπως του καπνίσει του καθενός. Και δεν δίστασε να ονομάσει αυτές τις κοινότητες των χριστιανών αδελφές εκκλησίες. Και μάλιστα στην, στα προκαταρκτικά της Συνόδου, στην έναρξη Συνόδου, τους ονόμασε όλους τους παρισταμένους, γιατί προσέξτε τώρα, υπήρχαν παριστάμενοι μέσα άλλων δογμάτων. Συνήθως όταν συγκαλείται μια, μια σύνοδο, καλούσαν τους αιρετικούς, τους έβαζαν απέναντι, τους έδειχναν το λάθος τους και όταν αυτοί αποδέχονταν το λάθος τους, τους επανέντασαν μέσα στην Ορθοδοξία. Αν δεν δέχονταν το λάθος τους οι αιρετικοί, τους αφόρησαν και τους καθαίρουσαν. Αυτή ήταν η πρακτική των συνόδων. Το να είναι τώρα παρατηρητές οι αιρετικοί απ' έξω ε, και να τους προσφωνείς και τι τους είπε ότι αυτούς οι αιρετικούς. Τους είπε αδελφούς και εργάτας του αμπελόνως του Κυρίου. Ο Χριστός όρισε τους Αποστόλους και τους Διαδόχους ότι αυτοί είναι οι εργάτες του αμπελώνου. Αμπελώνας εννοείται εδώ η Εκκλησία και τους όρισε ως εργάτας του αμπελόνος. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι και οι Αιρετικοί δουλεύουν στην ίδια εκκλησία, στον ίδιο αμπελώνα. Θα μου πείτε, μα σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι η αίρεση δεν σώζει. Η Ορθοδοξία σώζει. Όμως αυτοί τους θεωρούν και τους δυο εργάτες στον ίδιο αμπελώνα. Δηλαδή φανταστείτε, όταν ε, στην πρώτη Οικουμενική Συνόδο καταδικαζόταν ο Άριος και χρησιμοποίησαν πολύ σκληρέ εκφράσει εναντίον των αιρέσεων του οι πατέρες, να τον έλεγαν αδελφέ, εμεί εσύ και εμεί είμαστε εργάτε στον ίδιο αμπελώνα. Αντιθέτω δεν έγινε κάτι τέτοιο. Καταδικάστηκε, αφορίστηκε, καθαίρεθηκε. Άλλο ευτράπελο αυτή τη συνόδου. Υπήρξε μια, μια καινοτομία. Είπαμε, δήλωσαν οι ίδιοι ότι είναι κάτι εντελώς νέο και πρωτόγνωρο. Δεν κάλεσαν τους επισκόπους, όλους. Συνήθως συνόδοι τότε όταν συγκαλούνται και με εκείνα τα μέσα και με εκείνη την εποχή μαζεύονταν 600, 700, 500 επίσκοποι και συγκαλούσαν σύνοδο. Τώρα παρόλο που έχουμε μέσα πολλά να ταξιδέψουν πολύ γρήγορα, να φτάσουν στον προορισμό με κάθε ασφάλεια, γιατί τότε φανταστείτε με τα σαπιοκάραβα τη εποχή που ταξίδευαν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, παραδείγματο χάρη το 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Όσιος, έτσι να το όνομά του, δεν είναι ε, ο Όσιο Κορδούη, λοιπόν, τη Κόρδομπα δηλαδή, ήρθε από την Κόρδομπα τη Ισπανίας Ισπανία για να συμμετέχει στην Κωνσταντινούπολη Σύνοδο με τα σαπιοκάραβα τη εποχή. Και τώρα είπανε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα όλοι να έρθουν οι επίσκοποι, οι ορθόδοξοι, και τι κάλεσαν, τους προκαθημένους των εκκλησιών. Δηλαδή, ο κάθε αρχιεπίσκοπος κάθε εκκλησίας. Το εκκλησίας θα το βάζω πάντα σε εισαγωγικά για να μην μπερδευόμαστε. Για να θα δούμε πόσο εκκλησίες είναι αυτοί. Και άρα απέκλεισαν όλους τους επισκόπους να μπορούν να διατυπώσουν και αυτοί τις απόψεις τους. Και το κάνανε παπικό πλέον το τρόπο. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος κάθε εκκλησίας αποφασίζει, ο Αρχιεπίσκοπος ας πούμε ο Ιερώνυμος της Ελλάδος, να αποφασίζει για λογαριασμό όλου του κλήρου και του λαού της Ελλάδος. Βλέπετε είναι σαν παπική εξουσία όπως ο Πάπας αποφασίζει για όλη την Εκκλησία. Τώρα, υπήρχαν παρατηρητές μέσα στη σύνοδο ε, ορθόδοξοι αλλά αυτοί δεν είχαν δικαίωμα ψήφου δηλαδή υπήρχαν και άλλοι ορθόδοξοι επίσκοποι το ορθόδοξοι πάλι βάλτε το σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγούμαστε γιατί όταν συμμετέχεις σε μια τέτοια σύνοδο δεν είσαι και πολύ ορθόδοξος για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση έχουμε και το Σουρού που βάζει πρόσθημα ε, και αν ψήφισε και κάποιος αρνητικά οι αρνητικές ψήφους δεν προσμετρούνταν δηλαδή προσμετρούσαν μόνο τις θετικές ψήφους δεν καταμετρούσαν τις αρνητικές ψήφους ωραία και υπήρχαν και αρνητικές ψήφοι αυτοί λογικά θα έπρεπε λόγω ότι διαφώνησαν με τη συνόδο να καθαίρεθουν αυτή ήταν η πρακτική των προηγουμένων συνόδων δεν καθαιρέθηκαν. Μπορεί να διαφωνεί, μπορεί να είσαι απέναντί μα, αλλά κρατάς τη θέση σου, κρατάμε τη θέση μα, κρατάς το μισθουλάκο σου, κρατάμε το μισθουλάκο μα και όλα καλά. Οι διαφωνούντε λοιπόν μπορούσαν να παραμείνουν μέλη τη Εκκλησία διατηρώντας την διαφωνία του. Ε, εν αντιθέσει, όπω είπαμε προηγουμένω, ήταν πάγια τακτική των πατέρων. Όσοι δεν υπέγραφαν μία σύνοδο, εφερούν ερετική για ένα ακόμα παρασκήνιο και να περάσουμε να δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου μία-μία. Το κόστος της Συνόδου ήταν τρομερά υπερβολικό. Τρομερά υπερβολικό. Ποιος κάλυψε ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος από τα έξοδα αυτά. Η κυρία Προδρόμου και η CIA. Ναι αδελφοί, ναι φίλοι. Η CIA χρηματοδότησε τη σύνοδο των Ορθοδόξων. Οπότε καταλαβαίνετε ποιο ήταν ο στόχος και ποιες ήταν οι αποφάσεις. Ουσιαστικά τους πλήρωσαν, τους πλήρωσαν κυριολεκτικά για να βγάλουν τις πληρωμένες αποφάσεις τους. Και το τι έγινε στη σύνοδο εκεί πέρα δεν θέλω να μπω σε πολύ πολύ λεπτομέρειες αλλά χιλιάδες security χιλιάδες αστυνομικοί κατέκλυσαν την Κρήτη ε, στρατός από ξηρά, από θάλασσα, από αέρα, κλείστηκαν σουίτες, ξενοδοχεία, ε, περάσαν καλά, μείναν καλά, με όλα τους τα καλά. Βασιλικά περάσανε. Γι' αυτό και οι δαπάνες ήταν τεράστιες. Δαπάνες που θα μπορούσαν να, να καλύψουν τι ανάγκε των φτωχών. Αυτό ποιο το σκέφτεται όμω. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια για αυτού του Ορθοδόξου σε εισαγωγικά Πατριάρχε, σε εισαγωγικά αρχιεπισκόπους, σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν σα έδωσα μια πρόγευση από τα παρασκήνια για να καταλάβετε τι παίχτηκε σε αυτή τη Σύνοδο τη Κρήτη. Τώρα από και μετά, αν θα δούμε και τι αποφάσει, θα μπούμε και στο νόημα στο τι ακριβώς υπόθηκε, το τι λέχθηκε και το τι αποφάσεις πήρανε. Θα δούμε τα κείμενα ένα-ένα, θα προσπαθήσω να σας τα κάνω εύληπτα και κατανοητά, γιατί θέλουν αποκωδικοποίηση. Δεν είναι εύκολο να, αποκωδικοποιηθούν αυτά τα... αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι... οι γλώσσες που χρησιμοποίησαν, δηλαδή οι γλώσσες. Διατυπώσεις πολύ ε, πλάγιες πολύ ήπιε, πολύ μπερδεμένε, που να μην είναι πολύ κατανοητέ στον κόσμο. Και φτάνει να διαβάζει, να διαβάζει ένα κείμενο και να μην καταλαβαίνει το τι λένε. Οπότε θέλουν αποκωδικοποίηση. Αυτό θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα στον υπόλοιπο τη εκπομπή μα να κάνουμε να αποκωδικοποιήσουμε τι αποφάσει. Μία από τι αποφάσει είναι η τήρηση τη νηστείας λέει ένα από τα, το έβδομο κείμενο των, των, αποφάσεων. Αυτά είναι τα κείμενα που θα σας διαβάσω. Είναι αποφάσεις όπως τα ανακοίνωσαν και τα κοινοποίησαν αυτοί. Δεν είναι δικές μου σημειώσεις. Προσέξτε. Μπορεί ο καθένας να βρει τα κείμενα όπου θέλει. Το έβδομο λοιπόν κείμενο αναφέρει. Η Εκκλησία... Διαβάζω το κείμενο. Γι' αυτό και η γλώσσα τέτοια η εκκλησία όμως έθετο άμα κατά πραγματική διάκριση και όρια φιλανθρώπου οικονομίας του καθεστώτος της νηστείας λέει δηλαδή ότι η εκκλησία έβαλε την νηστεία με διάκριση και όρια και φιλανθρώπου οικονομίας δηλαδή η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος είναι παθοκτόνος άρα λοιπόν την νηστεία την έβαλαν οι πατέρες για αυτό το λόγο Δια την χαλεπότητα συνεχίζει το κείμενο των καιρών. Ανάλογο. Θα σα σταματήσω λίγο εδώ για να έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και να επανέλθουμε για να έχετε την πλήρη εικόνα του κειμένου για να μην χάσουμε το συνειρμό μας. Επανερχόμαστε αγαπητοί φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων Θα σας δώσω πάλι λίγο τους τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας Στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας Στο email μας radio Και στα τηλέφωνα μας 2313 022 040 και σήμερα θα δώσουμε, όπως είπαμε, μία υπερτροφή δώρο σε κάποιον από τους ακουρατές που θα τηλεφωνήσει και είναι μία αγιορείτικη συνταγή. Λοιπόν, διακόψαμε λίγο για να είπαμε να μην χάσουμε το συνειρμό μας για να δούμε τα κείμενα πλέον της Συνόδου. Είπαμε ότι ξεκινάει το, 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 το κείμενο, το έβδομο κείμενο, καλά, θα πείτε γιατί πήγα στο 7ο κείμενο, θα, θα τα πιάνω λίγο επιλεκτικά τα κείμενα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Θα έπρεπε να κάνουμε δύο και τρεις εκπομπέ για να σχολιάσουμε τι αποφάσει Συνόδου. Γι' αυτό τα πιάνω λίγο επιλεκτικά. Λοιπόν, για την ποιμαντική διάκριση λοιπόν υπάρχει η νηστεία. Δια τη χαλεπότητα όμως των καιρών, αυτή η εφαρμογή επαφίεται στην αρχή της εκκλησιαστικής υπεύθυνων κρίση. Δηλαδή, η αρχή είναι η εξουσία. Δηλαδή, σε κάθε εκκλησία, εδώ εννοείται εκκλησία με τον στενό όρο, δηλαδή κάθε πνευματικός στην εκκλησία του ή κάθε επίσκοπος στην επαρχία του. Αυτός θα αποφασίσει. Τίθεται δηλαδή στην υπεύθυνο κρίση και επιμαντική μέρημνα του σώματος των επισκόπων, των κατατόπους εκκλησιών. Δηλαδή, κάθε επίσκοπος ή κάθε παπάς θα κάνει ό,τι θέλει με την νηστεία. Ναι, μεν υπάρχει, ναι, μεν είναι καλή, αλλά ό,τι θέλετε κάνετε ο καθένα σα. Ενώ υπάρχουν όρια για την νηστεία. Πόσοι θα είναι, πότε θα είναι, από πότε μέχρι πότε, τι είδου την νηστεία θα είναι αυτή, άλλο ότι δίνει η οικονομία ο πνευματικό σε ένα πνευματικό παιδί του, αν είναι άρρωστο, αν είναι, ε, έχει πρόβλημα υγεία, αν έχει άλλα θέματα, αν, 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 διάφορα. Ή αν ο γιατρό επέβαλε μια συγκεκριμένη διατροφή. Εκεί το τακτοποιεί ο πνευματικός Εδώ δεν λέει αυτό. Εδώ λέει ότι ο κάθε επίσκοπο μπορεί στην επαρχία του συνολικά να ορίζει την νηστεία όπω αυτό του αρέσει. Να την τραβάει ή να την χαλαρώνει σαν το λάστιχο. Στο 8ο κείμενο τώρα πάλι περνιστίας είναι λέει γνωστό ότι σήμερα πολλοί πιστοί δεν τηρούν άπασα στα περνιστίας διατάξεις. Γνωστό είναι αυτό ότι όλοι δεν νηστεύουν. Είτε εξ είτε λέει γιατί λέει, το ξεχνούνε είτε λόγω των υπαρχουσών συνθήκων ζωής οποιαδήποτε κανόνση αυτέ. Και αναφέρει λοιπόν ότι ε, οι νηστείες υπάρχουν οι διατάξεις αλλά λόγω των συνθήκων ο οι άνθρωποι δεν τις εφαρμόζουν. Και καταλήγει. Όθεν, λοιπόν, δια τους έχοντας δυσκολία στη στήριση των ισχυουσών περινιστίας διατάξεων είτε λόγω ατομικών ασθένεια στράτευση, συνθήκη εργασίας κλπ, είτε γενικότερες ειδικές συνθήκες που επικρατούν εις χώρα από πλευράς κλίματος, αδυναμία ευρέσεως συνιστήσιμων τροφών, επαφίεται, εδώ είναι το ζουμί, επαφίεται, δηλαδή αφήνεται, εις τη διάκριση των κατατόπους ορθοδόξων εκκλησιών. Δηλαδή, πέρα από κάθε εκκλησία και σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα, ο κάθε επίσκοπος επίσης μπορεί να θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Εις τη διάκριση των κατατόπους ορθοδόξων εκκλησιών να καθορίσουν την φιλάνθρωπον οικονομία και υπήκιαν απαλύνουσε, προσέξτε, προσέξτε την έκφραση από εδώ και πέρα που θα διαβάσω, κατά τα ειδικά στα αυτά περιπτώσεις των στυφών των ιερών ιστιών. Δηλαδή τις νηστείες τις ονόμασαν στυφές. Δεν είναι και πολύ δηλαδή. Άρα αφού δεν είναι και πολύ ευχάριστε, μπορεί το καθένα να τις βολέψει λίγο όπως θέλει. Το 8ο κείμενο. Η συγκατάβαση αυτή πρέπει να ασκηθεί, γράφει αυτό το 8ο κείμενο, πρέπει να ασκηθεί από τις εκκλησίες με τα πάση φιδούς, οπωσδήποτε δε επί το επικέστερον. Οπωσδήποτε επί το επικέστερον. Δηλαδή μην κάποιο γίνει λίγο αυστηρό, μην γίνει λίγο παραδοσιακό, μην μιλήσουμε για την ακριβή νηστεία. Σήμερα ακού νηστεία και κανεί δεν ξέρει τι ακριβώ είναι νηστεία. Λέει ο άλλο δεν τρώω κρέα. Και εννοεί ότι κάνει νηστεία. Δεν, ξέρει όμω ότι η νηστεία είναι το να μην τρως λάδι. Όχι να μην τρως κρέα και τυρί και ψάρια. Το να μην τρως λάδι. Αυτό εννοείται νηστεία. Επί το επικέστερο λοιπόν. Και δεν πρέπει να υπάρχει, διάσα, δεν υπάρχει ομοιόμορφο πάντο και σ' άπαση περιπτώσει παράδοση και πράξη την Εκκλησία. Και δεν χρειάζεται λέει, να υπάρχει μια ομοιόμορφη παράδοση όλη τη Εκκλησία. Αυτό το ομοιόμορφη, ο δύο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στο ένα το κείμενο. Μένω στην Ιστία γιατί από τα μικρά μπορεί να καταλάβει τι κάνουν με τα μεγάλα. Μένω στο ένα το κείμενο λοιπόν. Η πρώτη Ιστία κοινωνία στην Ιστία τριών ή τεσσάρων ημερών επαφίεται στην ευλάβεια των πιστών. Τι σα λέει τώρα αυτό. Όχι μόνο στου επισκόπου, όχι μόνο στου παπάδε, επαφίεται και στην ευλάβεια των πιστών. Άμα θέλει, κοινωνά, νυστεύει. Άμα θέλει, δεν νυστεύει. Και ύστερα, πώ θα πάνε στο πνευματικό και θα υποταχτούν οι πιστοί στο πνευματικό, άμα του πικάντε κάποιε μέρε πιστία. Μα λέει, η Σύνοδο Κρήτη επαφείται στην ευλάβεια των πιστών, άμα θέλω. Και παραφράζουν κάποια λόγια του Αγίου Νικοδήμου, όπου λέει ότι δεν υπάρχει κανόνα ειδικό διορισμένο πρωτιστία μεταλήψεω κανόνα. Δεν υπάρχει, σαφώ δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει η παράδοση τη Εκκλησία μα, που εφαρμόζει τουλάχιστον την τριήμερο νηστεία. Κανονικά είναι περισσότερες ημέρες, αλλά τουλάχιστον την τριήμερο νηστεία πρώτης θείας κοινωνίας. Πάμε σε ένα άλλο κείμενο τώρα, σε, με άλλο θέμα, φεύγουμε από την νηστεία. Πάμε στα κολλήματα του γάμου. Βλέπετε τι, κάνα σύνοδο για την νηστεία, για το γάμο, για διάφορα θέματα, ασχετά μεταξύ τους, και δεν συζήτησαν τα ουσιαστικά και τα φλέγοντα ζητήματα κόλληματα του γάμου λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί λέει η αρχή της οικονομίας και έχουν α και β δύο αποφάσεις προσέξτε τώρα το τρελόν των αποφάσεων το ένα χαϊδεύουν τα αυτιά των πιστών που λίγο θα διαβάσουν την πρώτη παράγραφο και θα πούν ά, το πάνε καλά Στη δεύτερη όμως τραβάνε το χαλί στην πρώτη απόφαση και την κρεμίζουν. Κάνουν μια αναφορά ότι ο γάμος ορθοδόξων με θεδεροδόξων κολλείεται κατά κανονική ακρίβεια. Γράφω στην πρώτη, στο, στο πρώτο από τα δύο ε, θέματα της, στα περικολλημάτων γάμου. Και κάνουν μια αναφορά στον 72ο κανόνα της Πεθέκτης Εντρούλου Συνόδου. Ότι κολλείται, απαγορεύεται δηλαδή ο κανονα της πεθεκτης εντρούλο συνοδου οτι κολλειται απαγορευεται δηλαδη ο γαμος των Ορθοδόξων με τεροδόξους Και με άλλους θρησκους, έτσι. Και αφού το κάνουν μια αναφορά αυτό, κάνουν και μια αναφορά στην, στον κανόνα της Πεθέκτης Συνόδου. Βάζουν και το δεύτερο τώρα κερασάκι στην τούρτα. Οι δυνατότητες γράφουνε εφαρμογή της εκκλησιαστικής οικονομίας ως προς τα κολλήματα γάμου, δεν όπως να, το, να αντιμετωπίζεται υπό της Ιεράς Συνόδου Εκάστης Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δηλαδή, αφήνεται πάλι ελεύθερη κάθε εκκλησία ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, ο κάθε αρχιεπίσκοπος σε κάθε κατατόπους εκκλησία, παραδείγματος τη της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της, ε, 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 ξέρω εγώ, της Γαλλίας να κάνει ό,τι θέλει με τους μικτούς γάμους. Επαφίεται λοιπόν να αντιμετωπιστεί από την κάθε εκκλησία ξεχωριστά. Συμφώνως προς τα των ιερών κανόνων, ναι με να είναι με σύμφωνες με τις Ιερούς κανόνες, αλλά με πνεύμα διακρίσεως επί το σκοπό τη σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή κάντε ποιμαντική διάκριση, κάντε γάμους, μικτούς. Αφού η πρώτη παράγραφο λοιπόν κολλεί το γάμο των Ορθοδόξων με η δεύτερη παράγραφο τι νόημα έχει. Ουσιαστικά λοιπόν αναιρεί την πρώτη, αφού δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σύνοδο να κάνει δικέ τη παραχωρήσει. Κάνουν όπω σα είπα μία και στον 72ο κανόνα τη πεδέκτη εν συνόδου, αλλά όχι δεν αναφέρουν το περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, απαγορεύεται. Ο 72ο κανόνα τη πεδέκτη συνόδου ορίζει ορθόδοξος άνδρας ή ορθόδοξη γυναίκα να μην συνάπτεται καθόλου με μη ορθόδοξο. Και λέει σε περίπτωση που γίνει αυτός ο γάμος θεωρείται άκυρος. Άκυρον ηγίστε το γάμον λέει ο 72ος κανόνας Άκυρον γίστε, να θεωρείτε αυτό το γάμο άκυρον και άθεσμον και διαλύεστε θεσυνικέσιον και να διαλυθεί αυτός ο γάμος. Δεν μπορεί αυτός ο γάμος να συναυθεί Ορθοδόξου με Τεροδόξου. Και μάλιστα για αυτό το θέμα υπάρχουν και άλλες αποφάσεις όπως της Λαοδικίας και της Καρθαγένης. Δεν τους αναφέρω για να μην σας κουράσω, αλλά... Όποιο θέλει μπορεί να μα στείλει ένα μήνυμα να στείλουμε του κανόνε. Και επειδή αυτή, και εκείνη την εποχή που εφαρμόστηκαν οι κανόνε, κάποιοι προσπάθησαν να τι καταστρατηγήσουν, τώρα όπω λένε εδώ, κάθε τοπική εκκλησία έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όσο ε, με επιμαντική διάκριση, να κάνει ό,τι θέλει με του κανόνε. Και επειδή και τότε θέλουν να κάνουν μια τέτοια επιμαντική διάκριση, λοιπόν, διάκριση ε, υπάρχει και ένα άλλο ο 14ο κανόνα τη Τετάρτη Οικουμενική Συνόδου, που λέει, θα σα τον πάω σε μετάφραση γιατί είναι αρχαίο το κείμενο, επειδή σε κάποιε επαρχίε επιτρέπεται, λέει, στου αναγνώστε, στου ψάλτε ή σε άλλα μέλη τη Εκκλησία να συνάπτουν γάμου, όρι είναι η Αγία Σύνοδο να μην πάρουν ούτε άνδρα ούτε γυναίκα, ούτε άνδρα ούτε γυναίκα, μη ορθόδοξο και επίσης απαγορεύει και αλόθρισκο. Και επί... γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κανόνας που λέει προσέξτε δεν θα κάνετε παραχωρήσεις σε κάθε εκκλησία ο επίσκοπος. Δηλαδή επιβάλλει να μην κάνει κάθε επίσκοπος ό,τι θέλει. Ενώ τώρα σε αντίθεση με αυτούς τους κανόνες Επιτρέπουν σε κάθε, σε κάθε επίσκοπο στην επαρχία του να κάνει ό,τι το αρέσει. Αφαιρεί λοιπόν το δικαίωμα από τους επισκόπους να κάνουν τέτοιους γάμους, άθεσμους όπως ονομάζουν. Ερχόμαστε σε μια άλλη απόφαση της Συνόδου. Σας είπα είναι λίγο δύσκολα και στενάχωρα αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να ενημερωνόμαστε οι Ορθόδοξοι το τι γίνεται γύρω μας και να μας πιάνουν κορόιδα όλοι αυτοί οι οικουμενιστές. Ένα θέμα που συζήτησαν και έγινε πολύ δόρος ήταν η αποστολή τη Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Έπρεπε να γίνει σύνοδο για να δούμε ποια είναι η αποστολή τη Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται για να μαρτυρεί την Ορθοδοξία, να μαρτυρεί την ορθή πίστη προ τον Χριστό. Χρειάζεται να κάνει σύνοδο για να το πει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Δείτε όμως τώρα τι, τι αποφάσισαν αυτοί. Ως προϋπόθεση μια ευρυτέρα, διαβάζω το κείμενο έτσι, ως προϋπόθεση μια ευρυτέρα σε συνεργασίας, δύναται να χρησιμεύσει η κοινή αποδοχή της υψίστης αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Δηλαδή, αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η αποδοχή της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Θα πείτε πολύ ωραία ακούγεται. Να αποδεχτούμε όλη την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Δεν έτσι τα πράγματα όμως. Γιατί αν δεχτούμε σαν υπεραξία το ανθρώπινο πρόσωπο, τότε εκτοπίζει το Θεός. Το φάρος που οδηγεί τον άνθρωπο είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η υπεραξία ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η σχετική αξία. Έχει την αξία του ως μοναδικό πλάσμα και δημιούργημα του Θεού, αλλά δεν είναι το θεμέλιο, δεν είναι ο σκοπός ο άνθρωπος. Η θέωση του ανθρώπου είναι ο σκοπός. Εκατατόπους λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο λοιπόν, εκατατόπους ορθόδοξη εκκλησία είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην διαθρησκιακή συνεννόηση και συνεργασία διαθρησκιακή συνεννόηση και συνεργασία, να συνεννοηθούν δηλαδή, η διαθρησκιακή συνεννόηση και συνεργασία δια την ειρηνική συνύπαρξη και κοινωνική συμβίωση του λαού, των λαών, χωρίς τούτο να συνεπάγεται το ονδήποτε θρησκευτικό συγκριτισμό. Τι είναι ο θρησκευτικός συγκριτισμός και ξαναλέω λίγο το κείμενο, δηλαδή όλοι να συνεπάρξουμε αρμονικά, να συμβιώσουμε αρμονικά χωρίς να κάνουμε θρησκευτικό συγκριτισμό. Δηλαδή αν κάποιος δίπλα μου ο γείτονάς μου είναι πλανεμένος, είναι χιλιαστής, είναι μονοφυσίτης, είναι αιρετικός, είναι παπικός, να μην τον πω τίποτα. Να μην κάνω σύγκριση της πίστεώς του με την πίστη μου. Να τον αφήσω στην πλάνη του, να τον αφήσω στο σκοτάδι, να τον αφήσω στην απώλεια. Να συνεπάρχουμε ειρηνικά χωρίς να πω ούτε καν του μουσουλμάνου ότι βρε παιδάκι μου κάνεις λάθος. Ούτε αυτό. Βάζω, είπαμε, βάλαμε πιο μπροστά ως υπεραξία το ανθρώπινο πρόσωπο. Άρα σέβομαι το πρόσωπό σου, δεν, δεν σου λέω τίποτα. Μα επειδή σέβομαι το πρόσωπό σου και σε αγαπάω, πρέπει να σου πω το λάθος σου και ότι θα χάσεις την ψυχούλα σου. Αυτό δεν το θέλουν. Τελικά όλη αυτή μου φαίνεται είναι η χειρότερη ανθρωποκτόνη από όλους τους άλλους ε, εγκληματίες ιστορίας. Ακόμα και οι δολάτρες δεν μπορούσαν να σκοτώσουν την ψυχή των ανθρώπων, σκότωναν τα σώματα. Αυτοί σκοπεύουν να σκοτώσουν την ψυχή των χριστιανών. Τόσο ορθόδοξοι είναι. Γι' αυτό το Εκκλησία και Πατριάρχη το βάζα σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν το ανατοέρο κείμενο πρέπει να στηριχθεί, είπαμε, η συνεργασία των ανθρώπων στην ύψιστη αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Οι σχέσεις δηλαδή των ανθρώπων γίνονται ανθρωποκεντρικές και όχι θεοκεντρικές κατά πώ ορίζει ο Θεός. Ο Θεός ορίζει άνθρω... οι σχέσεις μας να είναι θεοκεντρικές, δηλαδή σε σχέση με το Θεό. Δεν μπορώ να συνυπάρξω ειρηνικά και αρμονικά με κάποιον που με διώκει. Τι συνύπαρξη να γίνει. Αν αποδέχεται όμως την πίστη μου αν μου επιτρέπει να θρησκεύω ελεύθερα, μόνο τότε μπορώ να συνεπάρξω. Αλλά όλοι αυτοί δεν επιτρέπεται να το κάνουν, να το κάνουν αυτό το πράγμα. Εδώ τώρα λίγο θα σας πάω σε ένα δύσκολο θέμα. Πάνε κατά τον δυτικό διαφωτισμό να στηριχθούν στον ουμανισμό. Ο ουμανισμός, άμα το μεταφέρουμε στα ελληνικά, σημαίνει ανθρωπισμός. Δηλαδή, ύψιστη αξία και σημαντικό το κυριότερο πράγμα είναι ο άνθρωπος, δεν ο Θεός. Δεν είναι τι θέλει ο Θεός, είναι τι θέλει ο άνθρωπος. Έρχονται πολλά τηλέφωνα στο στούντιο αυτή τη στιγμή και μα στηρίζουν με την παρουσία τους, μα στηρίζουν με το λόγο τους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, να ξέρετε ότι πρέπει να ακούγονται και τα, οι ειδικέ σας συμφωνές και πρέπει να μιλήσετε πολύ πολύ στεντόρια και να το βγάλετε προς τα έξω όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πάνε, γυρνάνε πίσω στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Μα ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός στηρίχθηκε στον άνθρωπο και απέριψε τον, τον Θεό πολέμησε το Θεό όλοι αυτοί οι διαφωτιστές Βολτέρος και όλοι αυτοί εδώ ήταν άθεοι και πολέμησαν τον χριστιανισμό με λύσα. με λύσα θα μου πείτε πολέμησαν τον χριστιανισμό της Δύσεως δεν ήξεραν τον Ορθόδοξο χριστιανισμό αν τον ήξεραν δεν θα τον πολεμούσαν πιθανόν λοιπόν τώρα σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Μία άλλη απόφαση είναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει προστάτησε σύγχρονα αναζήτηση οδών και τρόπων της αποκαταστάσεως της ενότητας των εις πιστευόντων. Μετέσχε της οικουμενικής κινήσεως από τις εμφανίσεως αυτής και συνετέλεσαν στην διαμόρφωση και περαιτέρω εξέλιξη. Ομολογούν δηλαδή ότι είναι οικουμενιστές ότι πρωτοστάτησε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην εις αναζήτηση οδών και τρόπων της αποκαταστάσεως προσέξτε θέλω να αποκωδικοποιήσει τα κείμενα όχι τον παραδοσιακό τρόπο αναζήτησης οδών και τρόπων της αποκατάστασης ενότητας σύγχρονη αναζήτηση με τα πατερική θεολογία δηλαδή δεν στηριζόμαστε στους πατέρες πως βρίσκαν τρόπο να αποκαταστήσουν τους αιρετικούς τους βάζαν κανόνες, τους βάζανε μετάνοια, τους, βάζαν, τους βάζαν λιβέλους. Λιβέλος είναι να αποκηρύξεις την αίρεσή σου για να επιστρέψεις στην ορθόδοξη, Υπήρχαν, στην ορθόδοξη πίστη. Υπήρχαν λοιπόν κανόνες πως γυρνάει κάποιος. Σήμερα δεν θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουν σύγχρονο αναζήτηση οδών και τρόπων αποκατάστασης ενότητας. Δηλαδή με έναν άλλο τρόπο, όχι πατερικό, αντίπατερικό και διαμόρφωσε λέει τις περαιτέρω εξελίξεις δηλαδή έτρεξε τις εξελίξεις βοήθησε δηλαδή στον οικουμενισμό και τρέχει τις εξελίξεις και λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία διαλείπτως προσευχομένη υπέρ της των πάντων ενώσεων εκαλλιέργει πάντοτε διάλογων διάλογος ως πότε και πόσο διάλογο ο Απόστολος Παύλος λέει ερετικών άνθρωπων με τα πρώτη και δευτέρα σου παρετού ειδός ότι εξέστραπτε ο Όταν κι άλλες φορές προσπάθησαν να ενοχλήσουν το Πατριαρχείο τις καλές εποχές όταν το Πατριαρχείο ορθοδοξούσε, τότε ο, ο, ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας ο Τρανός έστειλε ο, επιστολή στους Προτεστάντες του νουθέτησε δύο φορές και την τρίτη φορά όταν δεν αποδέχτηκαν είπε σας παρακαλώ πολύ άλλο μη με ενοχλείτε αφού δεν αποδέχεστε αυτά που σας λέω. Λοιπόν, εδώ μπήκαμε σε ένα διάλογο από το 1920, εσείως πλησιάζουμε τα 100 χρόνια, δεν μας δείξαν και κανέναν που να γύρισαν από τους παπικούς ή από τους προτεστάντες και να τον έκαναν ορθόδοξο. Αντιθέτως, βγάλανε εγκύκλιο που λέει ότι δεν χρειάζεται να του βαπτίζετε, αν είναι ένα προτεστάντη, α μείνει προτεστάντη. Αν μείνει κάποιο παπικό, να μείνει παπικό, δεν χρειάζεται να του φέρουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό σας είπα είναι ανθρωποκτόνοι, ψυχοκτόνοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες που μπορούν να υπάρξουν. Ναι, ναι, δεν, δεν διστάζω να το χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Άρα λοιπόν βάζουνε λεξούλες όμορφες, λες α σύγχρονο όμορφο εξέλιξη, αλλά στην ουσία είναι εγκληματικό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει το κείμενο αδιαλείπτως προσευχόμενοι υπέρ του των πάντων ενώσεως. Αυτή την ένωση όμως πώς την εννοούν. Τι εννοούν με αυτή την ένωση. Δυστυχώς μας πήρε ο και ο χρόνος και δεν θα προλάβω καθόλου να σας πω τα υπόλοιπα κείμενα. Θα σας τα πω τώρα εντάχει. Παρατάφτα συνεχίζει το κείμενο της σχέσης Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπόν χριστιανικό κόσμο η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των μη ευρυσκομένων εν κοινωνία με άλλων ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Δηλαδή, αποδέχεται την ιστορική ονομασία. Αυτό τι είναι, αυτό είναι ένα διπλωματικό κείμενο, μη Ορθόδοξο. Αποδέχομαι ότι υπήρχε. Ε, υπήρχε κάποτε Ορθόδοξία στη Ρώμη. Και τι σημασία έχει τώρα αυτό, Είναι Ορθόδοξη. Γιατί το βάλαν αυτό για να μας πούνε τι, τι γινόταν πριν από χίλια χρόνια. Χαρήκαμε αλλά όλα αυτά είναι διπλωματικοί τρόποι για να αναγνωρίσουν τους ερετικούς ως Αγίους Αδερφούς. Και θα έρθουμε λίγο και στο, θα κλείσουμε με αυτό. Στις θεολογικές συζητήσεις λοιπόν βάζουν πρώτο και κύριο το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, από μόνο του η ονομασία καταλαβαίνετε ότι είναι και ίσως στην επόμενη εκπομπή μας θα, θα, συζητήσουμε για αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και εκεί θα αναλύσουμε και δύο-τρία θέματα και ακόμα για να προλάβουμε να διευκρινίσουμε και από τα κείμενα αυτά τη Συνόδου. Λοιπόν, λέει ότι αν διαφωνείς δεν μπορείς να αποχωρήσεις από το διάλογο. Μέχρι να τα βρεις. Βρε, θα μας τρελάνετε. Σχιζοφρενήσεις εσείς. Δηλαδή μου προσβάλλουν την πίστη μου, μου λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερο το Πατρός και του Ιού και εκπορεύεται και από, και, από τους δύο. Και εγώ θα συνεχίσω, και εγώ θα συνεχίσω να συζητώ μαζί τους, ναι δεν έχω το δικαίωμα να διακόψω τη συζήτηση. Αυτά και άλλα πολλά θα τα αφήσουμε να τα δούμε στην επόμενη εκπομπή για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και θα κατανοήσουμε ποιο ανακήρυξαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως αρχηγό της ενότητας των Ορθοδόξων. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας αγαπητοί φίλοι. Τη υπερτροφή μου ειδοποίησαν ότι πάει στον κύριο Παπαδόπουλο Δημήτριο που πήρε τηλέφωνο και θα το ε, μπορεί να περάσει ή να το πάρει. Καλό σας βράδυ.